Σαραντάκο, Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Άξιον 24. Καλημέρα, Σαραντάκο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, κύριε Γακούση και Λιβαθινού, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε τη χαρά και τη τιμή να ξυπνάτε τόσο πρωί. Να είστε καλά. Για χάρη μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μαζί μας. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εντάξει, η μάχη έχει πάει ήδη στη Βουλή, νομίζω, για την υπόθεση των Τεμπών. Ήθελα να σταθούμε λίγο στο εξής. Είδα τον κύριο Τσίπρα την παραμονή της απεργίας μας και δεν έχει σχολιαστεί. Ναι. Στο Μέγκα. Να λέει ότι παίρνω ένα κομμάτι της ευθύνης που μου αναλογεί. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστή η αίσθησή μου, αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι όποιος προσπαθεί να βγάλει την ουρά του έξω από αυτή την ιστορία θα έχει κόστος. Ναι. Και ένας-ένας μπαίνουν στη γραμμή. Ναι. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε με ένα διαφορετικό στυλ στη συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα, στους συναδέλφους στη Άνια Τζίμα και στο Γιάννη Πετεντέρη, πολύ πιο χαμηλή τόνη, πολύ πιο, θα πω, ψύχρεμος ο πολιτικός του λόγος, χωρίς κραυγές και ουσιαστικά δηλαδή επεσήμανε ότι και ο ίδιος έχει ένα μερίδιο ευθύνης, κάτι το οποίο θυμίζω στο παρελθόν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε. Έφταιγε για όλα η κυβέρνηση. Όχι, δεν υπήρχε από την αρχή, όταν ξεκίνησε. Πολύ σωστά. Προφανώς μιλάμε για μια διαφορετική στρατηγική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, χαμηλούς τόνους. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον ο κ. Τσίπρας δεν βάζει στο κάδρο, τον κ. Μητσοτάκη. Μίλησε για τον κ. Καραμαλή. Μίλησε για τον εισαγγελέα του Αγίου Πάγου, τον κύριο Σίδωρο Ντογιάκο, όπου εκεί φαίνεται ότι ανοίγει ένα μεγάλο μέτωπο της Κουμουνδούρου με την ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης. Το συντηρεί, μάλλον, το μέτωπο. Μου έκανε εντύπωση πως εκεί θα πρέπει να το εξηγήσουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πως από τη μία μεριά λέει ο κύριος Τσίπρας ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη και από την άλλη ζητάει την παρέτηση του κύριου Ντογιάκου. Είναι ένα θέμα αυτό. Χρειάζεται διευκρίνηση αυτό. Ναι. Ο γιος του, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι μετακλητός υπάλληλος στο Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο είναι υποδιερεύνηση. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο πατέρας να διερευνά. Πάμε στη λογική της οικογενειακής ευθύνης. Ναι. Είναι λίγο. Ναι. Το ερώτημα είναι αν εμπιστεύεσαι τη δικαιοσύνη ή δεν την εμπιστεύεσαι. Εγώ δεν κατάλαβα τι από τα δύο συμβαίνει. Εκεί ήταν λίγο θολό το σημείο του, για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αμέ να το δούμε. Πάντως φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει να πάει χαμηλά την μπάλα. Έχει επιλέξει να μην ανεβάσει τους τόνους, να μην σκληρύνει τη στάση του όσο το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Και μένει να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί και στη Βουλή. Γιατί, όπως είπες εύστοχα, Γιώργο, το γήπεδο πλέον μεταφέρεται από τα Τέμπη, από τον τόπο της Αργοδίας, στο γήπεδο της Βουλής. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, αν μπορείς να μου εξηγήσεις. Τώρα, η προχθεσινή του στάση δεν είναι και λίγο άδειασμα στα στελέχη τα οποία μέχρι τώρα έβγαιναν και έλεγαν όλα καλώς καμωμένα? Δηλαδή, θυμάμαι τον κύριο Σπίρτζη που μίλησε για πρώτη φορά πριν από λίγες ημέρες, ο οποίος είπε: να σας πω εγώ τι είχα κάνει και πείτε μου εσείς αν είχα παραλείψει κάτι. Ναι. Έτσι. Και πάνω κάτω, αν κατάλαβα καλά, που νομίζω ότι καλά κατάλαβα, τα είχε κάνει όλα καλά. Είχαμε προχθές την κυρία Τζάκρη εδώ, η οποία μας έλεγε τον κατάλογο με τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ στο σιδηρόδρομο. Και έλεγε, πείτε μας τι δεν έχουμε κάνει καλά. Και μετά από τα στελέχη, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία με πάθος υπερασπίζονταν την ορθότητα των αποφάσεων και τη λειτουργία του ΟΣΕ επί ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται ο αρχηγός και λέει, το κομμάτι της ευθύνης που μας αναλογεί το αναλαμβάνω. Ποια ευθύνη? Μέχρι τώρα δεν υπήρχε ευθύνη, αν κατάλαβα καλά. Ναι, βέβαια, γνωρίζουμε όλοι ότι το κάθε κόμμα το εκπροσωπεί καλύτερα από άλλον ο αρχηγός. Άρα, ναι, αλλά είναι λίγο άκομψο τώρα αυτό, έτσι όπως έγινε. Δεν νομίζω ότι το θέμα θα τεθεί σωκομματικά αν άδειασε τα στελέχη του κ. Τσίπρας. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας δίνει μια γραμμή, μια στρατηγική και νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε στο ότι θα, για το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω αν θα είναι μικρό ή μεγάλο, μένει να φανεί, θα παίξει πολύ χαμηλά, θα κρατάει χαμηλά τους τόνους. Νομίζω ότι στη Βουλή αυτό που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και εκεί νομίζω θα εστιάσουν όλοι τις επόμενες 2-3 ημέρες είναι η παρουσία του κ. Καραμαλή. Το πρόσωπο είναι και η πρώτη φορά που θα μιλήσει μετά από την τραγωδία. Ναι, στη Βουλή μπορεί να είναι και η δεύτερη, θέλω να σου πω, Άννα, γιατί πληροφορούμε ότι ο κ. Καραμαλής θα επιλέξει μια δημόσια παρέμβαση πριν τη Βουλή. Τη Δευτέρα θα είναι στην Επιτροπή Θερμών και Διαφάνεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου. Νομίζω ότι ο κ. Καραμαλή θα πρέπει να τον περιμένουμε αύριο, το Σάββατο, να κάνει μια δημόσια παρέμβαση, ίσως σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό, σε μια συνέντευξη, όπου ουσιαστικά θα εξηγήσει και εκεί θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει. Για το τι ακριβώς συνέβη στα Τέμπη, τι ακριβώς είχε κάνει ο ίδιος, τι ακριβώς είχαν κάνει οι δικές του υπηρεσίες. Νομίζω ότι το πρόσωπο των επόμενων ημέρων θα είναι ο κ. Καραμαλής και μένει να δούμε ποια στοιχεία θα παρουσιάσει, τι θα πει ο ίδιος, τι θα εξηγήσει και βεβαίως το αν θα πείσει την κοινή γνώμη ότι ο ίδιος
έκανε αυτά που έπρεπε να κάνουν και ότι όλα τα υπόλοιπα ευθύνονται ο σταθμάρχης, αλλά και τα πρόσωπα που ήταν γύρω από το σταθμαρχείο, οι επιθεωρητές, οι αντικαταστάτες που φύγανε, όλοι αυτοί οι διάλογοι σοκ, τα σουβλάκια, έτσι, όλη αυτή η ιστορία που ακούσαμε. Και που μας έκανε όλους να τεχιάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Καραμανλής δεν μπορεί να βρίσκεται σε κάθε σταθμαρχείο. Ο εκάστοτε υπουργός και να ξέρει αν ο σταθμάρχης παραγγέλνει σουβλάκια ή μιλάει για τις επιδόσεις του στις διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι, σίγουρα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Από την άλλη, θα ήθελα και λίγο έτσι να μας σχολιάσεις και τη στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε εικόνα, λέει, για το ποια είναι η κατάσταση στον ΟΣΕ. Ναι, πριν πάμε σε αυτό, να πούμε ότι ο κ. Καραμανλής, επειδή έχει αναπτυχθεί και άλλη μια συζήτηση, ναι, και επειδή υπάρχει ρεπορτάζ γι' αυτό, νομίζω ότι ο κ. Καραμανλής θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια των Σερών. Ο ίδιος έχει τη βούληση, πληροφορούμε ότι συζητάει με τον κ. Μητσοτάκη και νομίζω ότι αυτό φαίνεται να έχει κλειδώσει, ότι ο κ. Καραμανλής θα είναι υποψήφιος με τη λογική ότι θα κριθεί από τους πολίτες για το αν είναι ικανός ή δεν είναι, ή για το αν θα τον στείλουν σπίτι του ή θα τον ξαναστείλουν στη Βουλή. Νομίζω ότι και αυτό ξεδιπλώνει και αποκαλύπτει τη στρατηγική που έχει ο πρώην Υπουργός Υποδομών και νομίζω ότι σε αυτό φαίνεται να είναι σύμφωνος και ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, βεβαίως. Άμα δεν ήταν σύμφωνος ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα ήταν υποψήφιος. Αυτό νομίζω καλύπτει και αυτό το οποίο σε ρώτησα προηγουμένως. Ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει ο Μητσοτάκης δεν ήξερε τι συνέβαινε στον ΟΣΕ, δεν είχε πληροφόρηση για την κατάσταση. Ναι, γιατί υπήρχε και προηγουμένως κάτι το οποίο ήταν σωστό, ότι ο υπουργός προφανώς έχει την αντικειμενική πολιτική ευθύνη για οτιδήποτε συμβαίνει. Σωστά. Είτε είναι στα ΕΛΤΑ και δεν πάει το γράμμα. Είτε υπουργός. Προφανώς. Δεν μπορεί να την έχει για το μάτι ο υπουργός και να μην την έχει για τα Τέμπη. Δεν μπορεί να την έχει για άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Η διαφορά με το μάτι είναι ότι κλήθηκε ο υπουργός, αν αναφέρει τον κύριο Τόσκα, να διαχειριστεί μια κατάσταση. Ναι. Εδώ δεν μιλάμε για τη διαχείριση μιας κατάστασης μετά. Mm-hmm. Μιλάμε για το αν είχε γίνει προετοιμασία για να μην συμβεί αυτό πριν. Αν υπήρχαν υποδομές, αν υπήρχαν τα συστήματα κλειδιού. Το ένα θέμα, το είπε ο κ. Τσίπρας, ότι στο ένα κομμάτι, στο μάτι, ήταν η διαχείριση τι έγινε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά και πώς μπόρεσαν να σωθούν οι άνθρωποι ή που δεν σώθηκαν άνθρωποι. Mm-hmm. Και το δεύτερο θέμα είναι για τον κ. Καραμανλή, αν είχε προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός για να μην γίνουν όλα όσα έγιναν στα Τέμπη. Άρα, κατά συνέπεια, και ο κ. Καραμανλής και ο κ. Μητσοτάκης είμαι βέβαιος ότι δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν την ανεπάρκεια, την ανικανότητα, την εγκληματική ανικανότητα του συγκεκριμένου σταθμάρχη. Εκεί μπαίνει ένα δεύτερο θέμα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Γιατί τέτοιου είδους άνθρωποι, τέτοιου είδους εννοώ. Φάνηκε ότι υπάρχουν. Όχι, υπήρχε ανικανότητα, είναι προφανές αυτό. Σε αυτές τις θέσεις. Μπαίνουν σε αυτές τις θέσεις. Δηλαδή, όταν από εκεί κρίνουν τις ζωές όλων μας, των παιδιών μας, όλων αυτών των ανθρώπων που ταξιδεύουν με το τρένο. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έχει μπει το ΑΣΕΠ σε αυτή τη κουβέντα. Έχει μπει το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι μια άλλη κουβέντα την οποία νομίζω το πολιτικό σύστημα πρέπει να δει. Η λέξη είναι αξιολόγηση σε αυτές τις περιπτώσεις. Και θα πρέπει σήμερα και όσοι κατέβουν στις πορείες για την ιστορία αυτή, να έχουν στο μυαλό τους. Εάν σου πει κάποιος ότι στο δημόσιο πρέπει να αξιολογούνται οι εργαζόμενοι, εσύ τι πιστεύεις, πρέπει ή δεν πρέπει. Η λέξη κλειδί είναι η αξιολόγηση. Και η αξιοκρατία επίσης. Η αξιολόγηση. Και η αξιοκρατία. Είναι σωστά το λέει η Άννα, γιατί νομίζω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ξέρω αν είχε τα τυπικά προσόντα, μπορεί να τα είχε, αλλά αρκούν τυπικά προσόντα για να διαχειριστεί την πορεία ανθρώπινων ζωών. Για να μην αλλάξει το κλειδί, να μην είσαι καν στην αίθουσα μέσα, να μην βλέπεις καν. Να μην μπορεί καν να δεις το κέντρο ελέγχου μπροστά, τον πίνακα ελέγχου. Ακριβώς. Δηλαδή, σε ποια γραμμή βρίσκεται το τρένο. Το απόφυτο σχολείο αρκεί γι' αυτό. Mm-hmm. Είναι ένα ερώτημα. Σωστά. Για μένα, ελπίζω να απασχολείς και τους αυτούς που έχουν την ευθύνη. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε ότι από τις δημοσκοπήσεις τώρα τελευταία, ότι η Νέα Δημοκρατία, ναι, μεν παρουσιάζει μια φθορά. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει έδαφος. Δηλαδή, παρόλο που το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και οι συνθήκες μετά την τραγωδία των Τεμπών είναι αρκετά δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε όμως ότι δεν κερδίζει πόντους, δηλαδή δεν πείθει. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό, καταρχήν γιατί γίνεται, πρώτον, και δεύτερον, μπορεί να αλλάξει όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές? Ας ξεκινήσουμε με κάτι που το οποίο νομίζω ότι το συζητούν πολλοί και συναδελφοί μας και πολιτικοί. Αν ο χρόνος που γίνονται οι δημοσκοπήσεις είναι ο κατάλληλος. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει τώρα και αυτές που δείχνουν τα στοιχεία, για να είμαστε δίκαιοι, καλύτερα για τη Νέα Δημοκρατία και αυτά που τα δείχνουν χειρότερα για τη Νέα Δημοκρατία. Αν οι ενθερμό δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν πραγματικά την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Η γνώμη μου είναι πως οι ενθερμό δημοσκοπήσεις δεν βοηθούν ούτε τους πολιτικούς, ούτε τους δημοσιογράφους, αλλά ούτε και τους πολίτες να καταλάβουν τι γίνεται ακριβώς. Είναι πολύ ζεστό το κλίμα για να μπορέσεις να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό και βλέπετε και κάποιες σημαντικές αυξομοιώσεις, ναι, σε δύο ή τρεις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας. Σωστά. Τέσσερα.
3,2, 2,5. Πληροφορούμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα βγουν και άλλες ερεύνες, οι οποίες θα δείχνουν άλλα ποσοστά από αυτά που σας λέω τώρα. Δεν είναι βέβαιο ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι το κατάλληλος χρόνος για να αποτελέσουν το εργαλείο. Mm-hmm. Θα πρέπει ο χρόνος να παγώσει με έναν τρόπο. Δηλαδή να δουν και οι πολίτες που απαντούν σε ερωτήσεις των δημοσκόπων πιο ψυχρά, πιο. Αν θέλετε. Πρέπει να καταλαγιάσει λίγο ο πόνος από τη μία. Έτσι, και τα συναισθήματα τα οποία δημιουργεί αυτός ο πόνος από εκεί και πέρα. Προφανώς. Άρα δεν είμαι βέβαιος αν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή ανάλυση για τις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό και βλέπετε τις διαφορές. Νομίζω ότι ο κατάλληλος χρόνος θα είναι αφού παγώσει το κλίμα. Άρα κατά συνέπεια, όποιο σχόλιο και αν κάνουμε τώρα, φαίνεται ότι θα είναι πρόημο. Δεν είναι η αληθινή εικόνα, δηλαδή. Δεν θα είναι. Γιατί, να σου το πω και αλλιώς. Υπάρχει μια κάμψη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, προφανώς και υπάρχει. Ναι. Πόσοι είναι? Είναι 2 μονάδες, 3, 4, 5. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που περιμένει να δει πώς θα λειτουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Τι γίνεται με την αντισυστημική ψήφο? Είδα ότι ρωτήσατε και τους καλεσμένους που έχετε εδώ. Θα πάει στα άκρα ο κόσμος? Είναι ογή? Η ογή είναι σήμερα που μιλάμε ή θα είναι και το Μάιο που θα γίνουν εκλογές? Ναι. Θέλω να πω ότι είναι πολλά τα ερωτήματα, γι' αυτό λέω ότι. Γι' αυτό ρωτάω μήπως ο κύριος Τσίπρας, επειδή βλέπει ότι δεν πείθει μέχρι στιγμή, σύμφωνα πάντα με την κυβέρνηση. Ναι. Μήπως πάει να αλλάξει λιγάκι το επικοινωνιακό του προφίλ και εκεί που έλεγε ότι φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία, ξαφνικά μπαίνει στο παιχνίδι ότι είναι ένα θέμα διαχρονικό και ότι φυσικά υπάρχουν και ευθύνες, και δικές μας ευθύνες. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Μήπως λοιπόν συνεχίσει σε αυτό το ίδιο μοτίβο και στο ίδιο στυλ? Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό που λες να συμβεί. Φαίνεται ήδη. Να το πω πιο απλά. Ο παλιός Τσίπρας θα είχε άλλη διαχείριση αυτής της καταστροφής, με πολύ υψηλότερους τόνους. Τώρα βλέπουμε έναν άλλο Τσίπρα, ο οποίος είναι πιο χαμηλά, πιο ήπιος. Μένει να δούμε τι θα γίνει στη Βουλή. Μένει να δούμε σε ποιο κομμάτι θα πάρει την ευθύνη, σε τι ποσοστό. Και επίσης, όπως είπε και ο Γιώργος πολύ σωστά πριν, θα ακολουθήσει ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την ήπια κεντροαριστερή, να πω εγώ, προσέγγιση. Ή θα έχουμε και κραυγές ότι φταίει για όλα ο Μητσοτάκης να φύγει, εμείς τα κάναμε όλα σωστά, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση φεύγει. Σωστά. Αυτό μένει να το δούμε και στη Βουλή. Νομίζω η Βουλή θα μας διαφωτίσει για το επόμενο διάστημα και να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον κύριο Καραμαλή. Θα έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα. Θυμίζω ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι πολλοί κόσμος μέσα. Mm-hmm. Νομίζω και ο κ. Πολάκης μέσα. Είναι και ο κ. Πολάκης. Ο οποίος τελικά πέρασε κάτω από το χαλί με όλη αυτή την επικαιρότητα. Να δούμε πώς. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Κοίταξε να δεις τώρα. Τώρα έχουμε στριμωχτεί και θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και δεν έχω προλάβει ακόμα να σε ρωτήσω για τη διαγραφή της κυρίας Λατινοπούλου από τον κύριο Μπογδάνο. Όπως επίσης και για τη διαγραφή της κυρίας Τζάνε. Επειδή είπε τον Άγιο Ιωάννη βρωμόστομο αντί για χρυσόστομο. Τον είχε πει πριν από 2 χρόνια. Είναι συγκλονιστικά και τα 2 θέματα. Νομίζω να μην τα πούμε συγγνώμη τώρα. Τώρα. Ελπίζω να μην μας κρίνει τα αυστηρά που δεν μπορούμε να τα θέσουμε τώρα. Μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Ο κ. Σαντάκος μένει μαζί μας. Πάμε στις διαφημίσεις και ερχόμαστε.